Λοιπόν, έξυπνο. Αυτή είναι λίγο διαφορετική. Δεν είναι ηλία. Βασίλη. Έχουν χιούμορ ορισμένοι. Ο Βασίλης Κανέλης από το Νέα είναι εδώ. Δεν είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο και επιτέλους κάποιοι έχουν λίγο χιούμορ. Τουλάχιστον να ευθυμίσουμε ύστερα από όλα αυτά που γίνονται μεταξύ τους. Αυτό νομίζω όμως ότι είναι και μια επίδειξη δύναμης σε ένα χώρο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξημένα ποσοστά. Είναι ο χώρος της νεολαίας. Καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι έχει ένα σοβαρό προβάδισμα σε αυτό το χώρο. Η αλήθεια είναι ότι θα ψηφίζουν και 17 άριδες, έτσι. Οπότε και 17 αριδες, αυτό το κοινό αρχίζει και μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ. Είναι αυτό το κοινό. Γενικά, από ό,τι μαθαίνω κι εγώ και μου το έλεγε ένας αναλυτής από το χώρο της αριστεράς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να χτυπήσει συγκεκριμένα κομμάτια του πληθυσμού, τα οποία δεν εξηχνιάζονται, δεν μπορείς να τα βρεις στις δημοσκοπήσεις. Δεν εντοπίζονται στις δημοσκοπήσεις. Παραδείγματος χάρη, μου έλεγε ότι η Ρωμά και τα επιδόματα που δίνει στους Ρωμά, πάρα πολλά λεφτά από ό,τι λένε, δεν εντοπίζονται αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εντοπίστηκαν στη Λαμία όμως. Εντοπίστηκαν στη Λαμία, μεταφέρθηκαν από ό,τι λένε και όλες από διάφορες περιοχές. Μέχρι από την Ξάνθη, λέει η Ιρθανία. Έτσι είναι. Επίσης, ο εναγκαλισμός με το Θήμιο Λιμπερόπουλο δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Έχει από πίσω του μια πολύ γερή ομάδα. 15.000 ταξιτζίδες στην Αθήνα. Που είναι και μπετόν. Και από ό,τι μου έλεγε ότι τους έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς. Δηλαδή, στοχεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εμένα με πήρε το πρωί. Είχαμε δύο ώρες κουβέντα. Μια εικόνα Θήμιος. Αυτή. Θήμιος με πήρε τηλέφωνο να μου πει: θα βγάλω ανακοίνωση που θα λέω ότι να μου συστήσετε και τι βαφή θα χρησιμοποιήσω στο Μαλί και τα λοιπά. Δεν είναι, να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι μια εικόνα αυτή με το Θήμιο Λιμπερόπουλο που κάποιους όμως τους αποθεί. Μπορεί όντως ένα κόσμο να στοχεύει. Δεν είναι πάλι, δεν έχει και την άλλη όψη του. Γιατί εντάξει, έχει εκφράζει κάτι πολύ συγκεκριμένο ο κύριος Λιμπερόπουλος. Σωστό είναι αυτό. Συντεχνιακό. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα αχταρμάς. Τα βάζει όλα μέσα, σαν ένα μπλέντερ που τα ρίχνει όλα μέσα και ό,τι πιάσει. Δηλαδή, από το Θήμιο Λιμπερόπουλο στον Άρη Βελουχιώτη είναι μια τεράστια απόσταση. Τεράστια απόσταση να διανύσει κανείς. Το αριστερό ακροατήριο, το οποίο το έχει χάσει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω των μνημονίων κλπ. Και προσπαθεί να πιάσει και ένα κομμάτι δεξιό, κεντρό κλπ. Ή αυτό που λέγεται Λούμπεν. Να το πούμε έτσι στην αρχή, που προσπαθεί να τους ενθυλακώσει και αυτό. Εγώ θεωρώ το παράδειγμα των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί και του Λιμπερόπουλου πολύ συγκεκριμένα ως καθοριστικό για αυτό του είδους την τακτική. Όπως μου έλεγε σήμερα, εγώ ήμουν δεξιός, ήμουν με τον Σαμαρά, ήμουν με τον Καραμαλή και όταν τους χρειάστηκα, όχι μόνο μου έκαναν πόλεμο, αλλά όχι μόνο δεν τους βρήκα δίπλα μου, αλλά μου έκανε και πόλεμο. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Πρωθυπουργός, με κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, άκου τώρα, με κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, κάλεσε και τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Σπίρτζη. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η σειρά ήταν κάπως έτσι, γιατί ο Σπίρτζης είναι προκειμένου για τους ταξιτζίδες, σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου, είναι προξενήτρα. Προξενήτρα. Το φτιάξε. Λοιπόν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι ήταν η σειρά τέτοια. Όπως λέω όμως τι μου έλεγε. Με κάλεσε, μου λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου, καθίσαμε στο γραφείο του και μου είπε: ποια είναι τα προβλήματά σου να στα λύσω. Ναι. Και μου τα έλυσε, λέει. Εγώ, λέει, είχα πρόβλημα με την Bit και την Uber. Διότι καταλαβαίνεις ότι η έλευση των δύο αυτών εταιριών στην τον θυμάμαι λοιπόν. Αλλά έκοβε τη δουλειά αυτών των ταξιτζίδων, των παλαιών ταξιτζίδων. Οι σοβαροί ταξιτζίδες που θέλουν να εξυγχρονιστεί το επάγγελμά τους θα έπρεπε να το δεχτούν αυτό. Ναι. Αλλά είναι οι Λιμπερόπουλοι. Είναι αυτοί. Είναι το εκλογικό του σώμα. Πέρσι μου λέει, είμαι 65 ετών, πέρσι μου λέει αποφάσισα να αποχωρήσω από το συνδικαλισμό. Ήρθαν μου λέει 50 και μου είπαν: πουλάμε τα ταξί τώρα διότι φεύγεις από το επάγγελμα. Θέλουμε να μείνεις. Τι να κάνω, μου λέει, υπέκυψα. Το θυμάμαι να βγάζει πύρινους λόγους πριν από κάνα πεντάμινο, εξάμινο, τότε που έγινε η ιστορία με την Bit. Ναι, ναι. Θυμάμαι λοιπόν στις επιτροπές και στην Ολομέλεια να βγάζει πύρινους, δηλαδή έτοιμος να βγει να κατέβει στην πολιτική. Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη. Εγώ νομίζω ότι είχαμε ξεφύγει πάντως από αυτό τον παλαιοκομματισμό και τον συνδικαλισμό των σταμουλοκολάδων και όλων αυτών, του Φωτόπουλου και όλων αυτών. Αλλά τελικά επιβιώνουν και μια ζωή θα είναι. Σόπα, ξεφύγαμε. Νόμιζα και εγώ ότι κάτι μπορεί να γίνει. Εδώ χθες αναστήθηκε στη Λαμία, δεν ξέρω αν το μάθατε. Αναστήθηκε ο Άρης, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς.
Τον ανέστησε ο Ισαπόστολος, πώς να το πω, από τις αρχές της εβδομάδας, τι μας είπε. Κάτι σαν τον Χριστό είναι ο πολιτικός μου λόγος. Ο προφήτης του Χριστού, λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην ίδια πλατεία στην οποία είχε εκφωνήσει λόγο και ο Άρης. Ακίνη, όχι. Όχι, όχι. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Έτσι, μπράβο. Η λοιπόν. Πλατεία λαού και η πλατεία της διαφορετική. Κοντά είναι. Κοντά. Είναι κοντά. Λοιπόν, δεν είναι στην πλατεία λαού που είχε μιλήσει ο Άρης στους συγκεντρωμένους. Αλλά ήταν στην διπλάνη πλατεία. Λοιπόν, να δούμε τι είπε και να επανέλθουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να ξεκινήσει την ομιλία του στη Λαμία με ένα απόσπασμα ομιλίας του Άρη Βελουχιώτη πριν από 75 χρόνια στην ίδια πόλη. Ο Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε ως την πιο συναρπαστική πολιτική ομιλία και τα λόγια του Άρη Βελουχιώτη ανατριχιαστικά επίκαιρα. Πριν από 75 ολόκληρα χρόνια εκφωνήθηκε η πιο συναρπαστική πολιτική ομιλία που έχει εκφωνηθεί ποτέ σε τούτο τον τόπο. Η ομιλία του Άρη που συγκίνησε και συγκινεί ακόμα και σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Τα λόγια του Πρωθυπουργού, ωστόσο, βρήκαν πρόσφορο έδαφος σχολιασμού από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Κότερο Χαβιάρη για μένα, Άρη Βελουχιώτη για σας. Από το Χριστό στον Άρη Βελουχιώτη. Πάμε για Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τώρα, Αλέξη, να ανδρώσουμε πολιτικό λόγο. Την ίδια στιγμή ο Economist δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Ο Αλέξης Τσίπρας πλέει στην καταιγίδα των social media». Το άρθρο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατηγορεί την ελίτ για τα 8 χρόνια πρωτόγνωρης ύφεσης στη χώρα, αυτός κάνει διακοπές με θαλαμιγό μεγιστάνα, διακοπές μάλιστα που δεν είχε ανακοινώσει. Αναφέρει επίσης ότι οι διακοπές του κύριου Τσίπρα δέχθηκαν κριτική καθώς θεωρήθηκαν ως ασέβεια προς τους 102 νεκρούς από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Οι ευνηδιαστικές διακοπές του Πρωθυπουργού επικρίθηκαν επίσης ως ασέβεια προς τη μνήμη 102 ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί στην καταστροφική δασική πυρκαγιά τον προηγούμενο μήνα. Κριτική στον κύριο Τσίπρα άσκησαν πολιτικοί αντίπαλοι και χρήστες των social media για τη σχέση του με το Θήμιο Λιμπερόπουλο. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει, νομίζω, Βασιλή, ότι στη χώρα αυτή έχουν εκφωνηθεί και άλλες συναρπαστικές ομιλίες, ανατριχιαστικά επίκαιρες. Και είναι τραγωδία πραγματικά αυτό που κάνει, έτσι, είναι εντελώς ανίερο και ανούσιο και ανώσιο να συγκρίνει τον εαυτό του με αυτά που έχει πει ο Άρης Βελουχιώτης. Και όχι μόνο, μα έχει κάνει και κάτι άλλο. Έχει πάρει ένα κομμάτι από το λόγο του, το είπε χθες, αλλά ξέχασε ένα κομμάτι που είπε ο Άρης Βελουχιώτης λίγο πιο πάνω. Τη βάλαμε στο NGR όλη την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη και αξίζει τον κόπο να διαβάσει κάποιος. Λέει λοιπόν στην αρχή ο Άρης Βελουχιώτης, ήρθα να σας βγάλω λόγο. Αλλά δεν θα βγάλω λόγο σαν τους παλιούς πολιτικάντιδες που ήρθαν να σας τάξουν γεφύρια για δρόμους. Αυτό δεν το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τι να πει. Από μόνο σε ό,τι ήθελε να ακούσει στη δική του περίπτωση. Μάλλον του είπαν θα μιλήσει για τον καπετάνιο και νόμιζε ότι είναι ο καπετάνιος του Φερέτη της κυρίας Παναγοπούλου, αλλά ήταν ο καπετάνιος του Ελλάς. Εκεί μάλλον. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε ένα.